Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, θα επιμείνουμε έτσι λίγο ανατρεπτικά και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, καθηγητή στο ΕΚΠΑ, στο Οικονομικό Τμήμα Ερευνών, κύριε Στραβελάκη, και υποψήφιος. Επιστημών. Όλο τον μπερδεύω, κύριε Στραβελάκη, και όλο με διορθώνετε, έχετε δίκιο. Πανεπιστημίου Αθηνών, ναι. Υποψήφιος λοιπόν με την ανατρεπτική συμμαχία του κυρίου Παπαδάκη, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς τον είδαμε και στα συμβατικά μέσα να βγαίνει και να μιλάει. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας γιατί διαπιστώσαμε ότι έχει αγγίξει πολύ κόσμο το στεγαστικό θέμα με το οποίο ασχολείται ο συνδυασμός σας. Συνήθως στις δημοτικές εκλογές έχουμε άλλα θέματα που απασχολούν, αλλά αυτό που θίξατε σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα, δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα και οι προτάσεις που είχατε για την αντιμετώπιση του, φαίνεται ότι έχουν κάνει γκέλ στον κόσμο, έτσι, κύριε Στραβελάκη? Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι και αυτό που εκφράσαμε σε σχέση με το πιεστικό, με το αποπνικτικό πρόβλημα πλέον της στέγης στην πρωτεύουσα, αλλά και η άποψη που έχουμε για τους ελεύθερους χώρους και για τον επαναπροσανατολισμό της δράσης της Δημοτικής Αρχής σε κάτι που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν αυτονόητο, στις ανάγκες των πολιτών και των κατοίκων αυτής της πόλης και όχι στις ανάγκες των ανθρώπων που θα μας επισκεφτούν, οι οποίοι βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι να μας επισκεφτούν και να μας επισκέπτονται, αλλά μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, πριν και πάνω απ' όλα ασχολείται με τους 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν και κατοικούν σε αυτήν. Αυτό το αυτονόητο πράγμα που δείξαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, νομίζω ότι έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει αγγίξει πολύ κόσμο γιατί στην πραγματικότητα αναδεικνύει μια αντίφαση. Μια αντίφαση στην δράση και στο ρόλο που έχουν οι δημοτικές αρχές, αλλά εν τέλει και το κράτος και αυτό που λέμε δημόσιος φορέας, ας πούμε. Ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε πλέον δημόσιους φορείς οι οποίοι θα είναι εν της πράγμας ιδιωτικοποιημένοι. Δηλαδή, για να κάνω ένα έργο θα πρέπει να φέρει κέρδη. Εάν δεν φέρει κέρδη, δεν το κάνω. Η ζωή και η πραγματικότητα και οι κοινωνίες χρειάζονται πράγματα και συλλογικά αγαθά τα οποία δεν φέρνουν κέρδη, αλλά τα οποία όμως επιτρέπουν τη ζωή και την αναπαραγωγή των πολιτών στο πλαίσιο τους. Έτσι, ακόμη και καπιταλιστικές κοινωνίες. Δεν είναι δυνατόν να το καταργήσουμε λοιπόν αυτό και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, τι είναι αυτό, ο μεγάλος περίπατος, πόσοι τουρίστες θα έρθουν, 10.000, πόσοι θα περπατήσουν το μεγάλο περίπατο, 20.000. Πόσα λεπτά θα μας αφήσουν αυτοί που θα περπατήσουν το μεγάλο περίπατο, τόσα. Άρα το κάνουμε. Και ας κάνουμε, ας έχουμε διαλύσει όλη την οικιστική, χωροταξική και κυκλοφοριακή ισορροπία της πόλης. Δεν λειτουργεί έτσι. Το ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε εντύπωση πολλούς αυτό και έδωσε μια πολιτική χρειά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μια απόλυτη ηρεμία, θα έλεγα, για να μην πω κρυφτό. Βγήκε προχθές ο κ. Μητσοτάκης και έδωσε μια πολιτική χρειά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τον κόσμο? Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι αποφάσισαν τις δημοτικές εκλογές την εκλογική μάχη να τη δώσουν ο κύριος Μητσοτάκης για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κασελάκης για το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ και εσχάτως ο κύριος Κουτσούμπας για το ΚΚΕ, νομίζω ότι στην πραγματικότητα δείχνει την απόσταση των δημοτικών συνδυασμών από τις ανάγκες των πολιτών. Ναι. Η Αθήνα, έτσι, η πόλη που ζούμε, έχει ζήσει δημάρχους, έχει ζήσει πολιτικές μάχες σκληρές, αλλά οι οποίες δίνονταν στο επίπεδο των υποψηφίων που κατέβαιναν. Το γεγονός ότι έχουν επιλέξει τον κύριο Μπέο, τον κύριο Μπακογιάννη, όλο αυτό το,
το σύνολο των τοποτηρητών, νομίζω ότι αυτό εξαναγκάζει τον Πρωθυπουργό να αναγκάζεται να δώσει ο ίδιος την εκλογική μάχη, προσπαθώντας τι να κάνει, να πιάσει το φιλότιμο των συντηρητικών ψηφοφόρων και να τους πει εσείς είσαστε υποχρεωμένοι εδώ να στηρίξετε το κόμμα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν το κόμμα. Τις ανάγκες τους είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν, ειδικά οι άνθρωποι προέρχονται που είναι εργαζόμενοι, προέρχονται από φτωχά λαϊκά στρώματα, από τα παιδιά τους που βγαίνουν και κάνουν μάθημα στα κοντέινερς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποχρέωση να στηρίξουν τη δικιά τους τη ζωή στο πλαίσιο αυτής της πόλης. Δεν είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν το κόμμα τους. Ή αντίστοιχα ο κύριος Κασελάκης να δείξουμε ότι έχουμε μια νέα δυναμική, ότι δεν έχουμε εξοπλίσει, ότι θα γίνουμε και εμείς κυβέρνηση μια μέρα. Ο κύριος Δούκας, ο κύριος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, τον κύριο Δούκα αμφιβάλλαν, τον ξέρουν οι ίδιοι οι οπαδοί του Πασόκ, ποιος είναι και τι πρεσβεύει και γιατί κατεβαίνει. Βγαίνει για να πούνε ότι θα γίνουμε εμείς δεύτερο κόμμα, θα αποκαθιλώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναφτιάξουμε το παλιό μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Και πάει λέγοντας, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το τι θα γίνει την επόμενη εκλογή? Τι σχέση έχουν αυτά με τον κόσμο, με τον Βοτανικό, που ένας τεράστιος χώρος πρασίνου, ένας πνεύμονας, δεν θα υπάρχει μετά από μερικούς μήνες? Τι σημαίνει αυτό για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί που δεν μιλάει κανένας? Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και ακριβώς επειδή δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα για αυτά, γι' αυτό ακριβώς βάζουν το πολιτικό κέλυφος για να κρυφτούν όλα κάτω από αυτό το κέλυφος της πολιτικής και της κομματικής πειθαρχίας και στήχησης. Κύριε Στραβελάκη, σε αυτό το κέλυφος έβαλαν και τον Κασιδιάρη. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη? Γιατί ο κόσμος ρωτάει, είναι περίεργος ο κόσμος, πώς δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές και ξαφνικά στις δημοτικές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι επιδίωξη του συστήματος, γιατί εμείς κατεβαίνουμε για την Αθήνα και τα προβλήματά της. Τα προβλήματα της Αθήνας όμως είναι πολιτικά. Και το πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί γύρω από αυτά και οι συσχετισμοί δύναμης θα κρίνουν και την έκβαση αυτών ακριβώς των προβλημάτων. Μαζί βεβαίως με τη συλλογική δράση και την δράση από τα κάτω της γειτονίας. Η επιδίωξη του συστήματος είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να μεταφέρει την αμφισβήτησή του στην άκρα δεξιά. Θέλει να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα αναγκάζεται όλος ο δημοκρατικός και ο αριστερός κόσμος να στηρίζει και να υποστηρίζει υποψηφίους, ακόμη και της δεξιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μακρόν στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ο οποίος στην ουσία τι είναι, ένας νεοφιλελεύθερος. Για να αποτρέψει την εμφάνιση της ακροδεξιάς στην εξουσία. Όμως πρέπει να έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Έτσι. Καταρχήν ένα πράγμα σε επίπεδο πολιτικής αρχής. Την ακροδεξιά την ισχυροποιεί η πολιτική της δεξιάς και η πολιτική όλων εκείνων των δυνάμεων που στο όνομα του κατευνασμού της υιοθετούν τμήματα της πολιτικής της ατζέντας. Ο φράχτης στον Εύρο που ήταν για να μην μπούνε και σε λίγο τώρα μετά τις φωτιές ήταν για να μην βγούνε οι κάτοικοι του Εύρου και πάνε κάπου αλλού για να μπορέσουν να ζήσουν. Έτσι, στην ουσία τον υιοθέτησε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας πριν τις εκλογές. Αυτό είναι το βούτυρο στο ψωμί της άκρας δεξιάς. Το να υιοθετείς τη δική της πολιτική ατζέντα. Και το χτύπημά της βρίσκεται ακριβώς, και αυτό είναι και ιστορικά αποδεδειγμένο, έτσι. Βρίσκεται ακριβώς στο να αντιπαλεύεις την πολιτική της. Να έχεις πολιτική αλληλεγγύης. Να έχεις πολιτική ανοχής, όχι ανοχής, αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη των κοινωνιών απέναντι στην ακροδεξιά. Όχι στις δηλώσεις και στους νόμους και στις απαγορεύσεις. Κύριε Στραβελάκη, θα ρωτήσει κάποιος ότι εντάξει, θα πάρετε ένα ποσοστό, προσπαθείτε να πάρετε όσο το δυνατόν πιο μεγάλο ποσοστό.
μπορείτε να επηρεάσετε τα δημοτικά πράγματα προς την κατεύθυνση των δικών σας απόψεων, δηλαδή να θέσετε κάποια θέματα για το στεγαστικό στην όποια δημοτική αρχή προκύψει. Και μπορούμε. Γιατί θα εμείς το ποσοστό που θέλουμε να πάρουμε και τους συμβούλους που θέλουμε να εκλέξουμε, έτσι να εκλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους, τους χρειαζόμαστε και τους θέλουμε για να οργανώσουμε τη δράση από τα κάτω. Για να ισχυροποιήσουμε τη λαϊκή συνέλευση του στρέφη και την αξιοποίηση του χώρου. Για να ισχυροποιήσουμε τη δράση των πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και την ενσωμάτωση των στρατοπέδων που για κανένα απολύτως λόγο δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στην δημιουργία αυτού του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου. Για να επιβάλλουμε στο Δήμο με την κινητοποίησή μας να χαρακτηρίσει περιοχές ολόκληρες ως περιοχές αμοιβούς κατοικίας, απαγορεύοντας την αλόγιστη χρήση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις περιοχές αυτές. Όλες αυτές είναι δράσεις που θα προσπαθήσουμε να τις οργανώσουμε από τα κάτω και πιστεύουμε ότι έχει μεγάλες πιθανότητες ένα τέτοιο κίνημα να εισακουστεί και να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις του. Και αυτό θα δώσει στον κόσμο ξανά την αυτοπεποίθησή του. Την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα βάλει με τη συντηρητική πολιτική, με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μας το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών και όχι η ανάθεση σε κάποιον. Εκείνη η αντίθεσή μας με τον τρόπο που τελευταία αντιμετωπίζει το θέμα το ΚΚΕ που βγαίνει και λέει ισχυρό κουκουέ, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια αριστερά, ελάτε με εμάς, εμείς είμαστε αριστερά κτλ. Δεν πάμε για μια καινούργια ανάθεση. Ανατέθηκε η ηγεσία της αριστεράς στην αρχή στο κουκουέ, μετά ήρθε και της Φετερίστη και το ΠΑΣΟΚ, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξαναισχυροποιείται και καλά κάνει και ισχυροποιείται, για να είμαστε εξηγημένοι. Το κουκουέ, αλλά εδώ πέρα δεν χρειαζόμαστε ανάθεση. Εδώ χρειαζόμαστε δράση. Χρειαζόμαστε κόσμο που να εκφράσει την αυτοπεποίθησή του. Και σε αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, και θέλω να το πω αυτό σαν ένα συνολικό συμπέρασμα, ότι τουλάχιστον από τη μοναδική δημοσκόπηση που έχει γίνει στην Αθήνα, είναι σαφές ότι στην πόλη των Αθηνών υπάρχει ένα αριστερόστροφο εκλογικό σώμα. Η αριστερή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που αμφισβητήθηκε στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 με τα ποσοστά της ακροδεξιάς και της δεξιάς αθροιζόμενα, στην Αθήνα βλέπετε ότι ακόμη και με τα ποσοστά του Κασιδιάρη που αυτοί τον πρόβαλαν και τον έχωσαν σε αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει δεξιά πλειοψηφία στο Δήμο της Αθήνας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κατάκτηση στην οποία έχει συμβάλει και ο δικός μας συνδυασμός με την παρουσία και τον ιδιαίτερο λόγο που διατυπώνει. Κύριε Σαραβαλάκη, να κλείσω μια ερώτηση για την οικονομία. Εγώ δεν ξέρω οικονομικά, γι' αυτό και σας ταλαιπωρούμε συνέχεια και σας ζητάμε να μας μιλάτε. Δεν ταλαιπωρούμε, δουλειά μου είναι. Παρατηρώ πολλά κλειστά μαγαζιά, τουλάχιστον στις γειτονιές που μετακινούμε εγώ. Δηλαδή, σε αριθμούς που μου θυμίζουν τις πολύ σκληρές μέρες του μνημονίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι ένα στοιχείο που μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πολύ κλειστό μαγαζί. Το ένα θέμα είναι δεν είχε. Όταν πας στον άλλο και σου πει φέρε μου 6 νίκια μπροστά και το ενίκιο είναι και 4 και 5 και 6 χιλιάρικα, έτσι χρειάζεσαι 50.000 για να ανοίξει ένα μαγαζί με το καλημέρα, πριν βάλεις το κλειδί. Για να δεις τι επισκευές πρέπει να κάνεις, τι διαμορφώσεις, τι τούτο, τι εκείνο. Το δεύτερο είναι ότι λόγω της αύξησης των τιμών και της καθήλωσης των εισοδημάτων υπάρχει μείωση της ζήτησης. Πλέον ο κόσμος σκέφτεται να πάει να πει και ένα καφέ. Δεν πρέπει να κάνει ο καφές 4 και 4,5 και 5 ευρώ ο καφές. Πώς να πάει ο άλλος και να λέει πάμε για ένα καφέ, μετά ξαναπάμε για ένα καφέ και μετά ξαναπάμε για ένα. Αυτά που παλιά στη χώρα μας τα είχαμε άνετα, δεν είναι πλέον άνετα.
Και αυτό εξηγεί και την καθήλωση του εμπορίου. Γιατί ο άλλος σου λέει, εντάξει τώρα, να πάω να πάρω ένα ρίσκο σε αυτή την αγορά, να ξοδέψω 100-150.000 ευρώ, να δανειστώ, εάν τα βρω, για να μπορέσω να ανοίξω ένα μαγαζί και σε 6 μήνες να αναγκαστώ να το κλείσω. Και παλιά αυτό ήταν και μια έμεση εξαγορά μιας θέσης εργασίας. Και στην πραγματικότητα με την προσωπική εργασία του ενοικιαστού μαγαζάτορα, να πούμε, δούλευε το μαγαζί. Σήμερα αυτού του είδους είναι μια πανάκριβη εξαγορά μιας θέσης εργασίας, την οποία όλο και λιγότεροι άνθρωποι τη θέλουν. Είναι νομίζω και αυτό ένα δείγμα των καιρών. Είναι σαν τα νίκια, ας πούμε, που είπε ο κύριος Σοφιανός τις προάλλες στο Open, ότι θα βάλει φόρο, λέει, στο Airbnb για να εξορροπήσει τα νίκια. Με το συμπάθειο θα τα λένε δεξιοί οικονομολόγοι, δεν τα λένε οι αριστεροί. Οι αριστερές δυνάμεις λένε ότι βάζουμε πλαφόν στα ενίκια για να μπορέσει να τα σηκώσει ο κόσμος. Δεν λένε ότι βάζουμε φόρο στο Airbnb. Αυτά όλα τα λέμε για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι και εμείς δεν είμαστε μια δύναμη η οποία ασχολείται με τα προβλήματα επειδή δεν την ενδιαφέρει πολύ. Ασχολείται με τα προβλήματα γιατί ακριβώς μέσα από εκεί θα περάσει η πολιτική και η επαναπολιτικοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα του κόσμου της αριστεράς. Και η δημοσκόπηση αυτή της προράτα που έχει βγει μας λέει ότι το 15,5% των αναποφάσεων που καταγράφει είναι πρωτίστως άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ότι τον Ιούνιο του 23 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και απέναντι σε αυτόν τον κόσμο οι δυνάμεις της πραγματικής αριστεράς θα πρέπει να απλώσουν το χέρι, όχι για να τον στοιχήσουν πίσω από μια νέα πολιτική ηγεσία, αλλά για να τον φέρουν στο προσκήνιο σαν ένα κόσμο ζωντανό και ικανό να συνεισφέρει και αυτός στην αναγέννηση μιας αριστερής πολιτικής ατζέντας. Εμείς γι' αυτό ζητάμε να ενισχυθεί ο συνδυασμός μας και να έχει μια ισχυρή παρουσία, και γιατί όχι να αποτελέσει και την έκπληξη αυτών των εκλογών. Κύριε Στραβελάκη, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι αξίζει να δοκιμαστείτε και ελπίζουμε ότι θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δώσατε σε όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος και μέχρι να καταγραφούν τα δημοσκοπικά μας ποσοστά, τα τηλεοπτικά μέσα και τα μέσα του γραπτού τύπου δεν μας πολύ ήθελε. Σας σνόμπαραν, ναι. Μας σνόμπαραν, ακριβώς, αυτή είναι η σωστή. Να είστε καλά, κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ. Και εσείς το ίδιο, εγώ ευχαριστώ.